Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, μια σαλάτα καλοκαιρινή με φρούτα και λαχανικά. Θα φτιάξουμε ένα dressing με βαλσάμικο, γιατί πρέπει να μάθετε πώς μπορείτε να φτιάξετε το τέλειο dressing βαλσάμικο. Πολύ απλό, πολύ γρήγορο και μπορείτε να το κρατήσετε στο ψυγείο πραγματικά για μήνες, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Οπότε πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Για την καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και κατσική σιωτηρή θα χρειαστούμε: για τη vinaigrette, μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα απαλή, μία κουταλιά της σούπας μέλι, 50 γραμμάρια ξύδι βαλσάμικο παν ζαφυρόπουλος, 100 γραμμάρια ηλιέλαιο, αλάτι και πιπέρι. Για τη σαλάτα, ένα κολοκύθι, μισό αγγούρι, ένα καρότο, ένα νεκταρίνι, μία βανίλια, 150 γραμμάρια ανάμεικτη σαλάτα, 100 γραμμάρια κατσική σιωτηρή, 20 γραμμάρια κουκουνάρι και 100 γραμμάρια φράουλες. Για το σερβίρισμα, δυόσμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, για να φτιάξουμε μία σαλάτα, τι χρειαζόμαστε, φίλε Διονύση? Μία βινεγκρέτ. Αυτή η βινεγκρέτ που θα φτιάξουμε σήμερα είναι βινεγκρέτ βαλσάμικου. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ βασική και πάμε να δούμε πώς φτιάχνεται. Η συνταγή για να φτιάξουμε μία βινεγκρέτ βαλσάμικο είναι πάρα πολύ απλή. Χρειαζόμαστε ένα μπολάκι και θα ρίξουμε μέσα τη μουστάρδα μαζί με το μέλι. Η μουστάρδα είναι ο σταθεροποιητής της συνταγής μας, γιατί θέλουμε να φτιάξουμε μία βινεγκρέτ που ουσιαστικά να μην χωρίσει το λάδι με το ξύδι καθώς περνάει η ώρα. Σωστά? Αυτό το πράγμα για να το πετύχουμε πρέπει να κάνουμε τη συγκεκριμένη διαδικασία που θα σας δείξω και βέβαια πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε ένα σταθεροποιητή που είναι η μουστάρδα. Θα προσθέσω μέσα και το μέλι, γιατί θέλουμε να ισορροπήσουμε την οξύτητα από το βαλσάμικό μας. Αν και το βαλσάμικο δεν είναι τόσο ξινό όσο τα κανονικά ξύδια, θα προσθέσω αλάτι και πιπέρι και φυσικά το βαλσάμικό μου. Αλάτι. Πιπέρι. Και φυσικά το βαλσάμικό μου. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βαλσάμικο ξύδι παν ζαφυρόπουλος. Έχει βαθύ σκούρο χρώμα και μοναδικά ισορροπημένη γεύση. Προσθέτω μέσα και το βαλσάμικό μου, εδώ. Τέλεια. Και ανακατεύω όλα τα υλικά πλην ενός. Ποιο, φίλε Διονύση? Ποιο υλικό δεν έχω βάλει για να φτιάξω? Μπράβο, δεν έχουμε βάλει το λαδάκι. Εγώ προτιμώ σε αυτή τη συνταγή να βάζω ηλιέλαιο, όχι ελαιόλαδο, γιατί θέλω να έχω έντονη τη γεύση του βαλσάμικου. Άμα βάλω ελαιόλαδο, να ξέρετε ότι θα καλύψει λίγο τη γεύση του βαλσάμικου. Οπότε μπορείτε, αν θέλετε, να βάλετε ελαιόλαδο. Απλά επειδή μου αρέσει να είναι πολύ χαρακτηριστική η γεύση του βαλσάμικου εμένα στη συνταγή αυτή, θα βάλω μόνο σπορέλαιο και ο τρόπος που θα το προσθέσω στο σπορέλαιο είναι πολύ σημαντικός. Πρέπει να το βάλουμε πολύ, πολύ σιγά. Εδώ. Τώρα, σε περίπτωση που έχουμε το μιξεράκι αυτό του χειρός, το μπίμερ, το ξέρεις, έτσι. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και να ανακατέψουμε κατευθείαν με το μπίμερ και το μπίμερ θα τα δέσει. Αλλά άμα δεν έχετε, αναγκαστικά πρέπει να κάνετε ακριβώς τον τρόπο που σας δείχνω. Εδώ, σιγά σιγά προσθέτουμε το λαδάκι μέσα. Καθώς προσθέτω σιγά σιγά το λάδι, εκεί πέρα που ήταν υδαρές στο μείγμα, κοιτάξτε εδώ. Έδεσε και έγινε μια ωραία, ωραία βινεγκρέτ. Το βλέπετε? Έχει γίνει πηχτή, σεξι και ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Και αυτό είναι το dressing του βαλσάμικου. Μπορείτε να ετοιμάσετε διπλάσια, τριπλάσια, τετραπλάσια, πενταπλάσια δόση, να τη βάλετε σε ένα βαζάκι και μέσα στο ψυγείο. Λοιπόν, η vinaigrette μου είναι έτοιμη για οποιαδήποτε σαλάτα, κρέας ή ορεκτικό θέλουμε να συνοδεύσουμε. Τώρα, ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε την υπόλοιπη μας συνταγή. Αφήνω τη vinaigrette στην άκρη. Και θέλω να σας δείξω ένα μοναδικό τρόπο που μπορείτε να μαγειρέψετε λαχανικά χωρίς να τα ψήσετε. Έχω ένα αγγούρι, ένα κολοκύθι και ένα καρότο. Μπορώ να κάνω σαλάτα με αυτά, φίλε Διονύση? Βεβαίως. Και βέβαια μπορώ. Αρκεί να συμπεριφερθώ και να διαχειριστώ τα λαχανικά μου με σωστό τρόπο. Λοιπόν, θα πάρετε ένα πίλερ ή ένα μαντολίνο. Θα βγάλετε από το κολοκύθι ωραίες φετούλες εδώ. Τέλεια. Εμείς σήμερα, επειδή θα πάμε λίγο γκουρμέ, τα σπόρια δεν τα βάλουμε μέσα, εντάξει, μελέσεις, πειράζει? Καθόλου. Αλλά το κολοκύθι που μας μένει, τι μπορούμε να το κάνουμε? Κολοκύθο και φταίδες, ένα ζωμό, μπορούμε να κάνουμε άπειρα πράγματα. Οπότε βγάζω ωραίες λεπτές φλούδες στο κολοκύθι μου και κοιτάξτε εδώ. Από ένα ταπεινό κολοκυθάκι, κοιτάξτε εδώ ποσότητα λαχανικού που έχω πάρει. Γιατί το έχω κόψει σε ωραίες φλούδες, οπότε φαίνεται πολύ, πολύ περισσότερο. Φαίνεται σαν να έχω βάλει και δύο και τρία κολοκύθια. Λοιπόν, το αγγούρι δεν θα το βάλω όλο.
το μισό μας φτάνει. Μας αρέσει φλούδε, δεν μας αρέσει φλεμπελέση. Όχι. Όχι λες. Δεν μας αρέσει. Αλήθεια. Να. Ωραία, θα βγάλω λίγο φλούδα. Εντάξει, αφού δεν σου αρέσει, εδώ. Οπότε, συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, εδώ. Βγάζω ωραίες φετούλες από το αγγούρι. Κοιτάξτε εδώ, δηλαδή πραγματικά με λίγα λαχανικά, πώς μπορείς να φτιάξεις κάτι τόσο ωραίο, θα δείτε στο τέλος θα βγει κάτι μοναδικό. Δηλαδή μία σαλάτα, άμα κοιτάξουμε να την κάνουμε ισορροπημένη από θέμα πρωτεΐνης, λιπαρών και υδατοθράκων, είναι πραγματικά ένα πλήρες γεύμα. Το αγκουράκι το κάνουμε αυτό που περισσεύει. Με το ουισκάκι σου το βράδυ, φίλε μπελέσεις, μπορείς να το συνοδεύσεις. Να, το αγγούρι μου αρέσει. Ναι. Έχει μόνο τα σπόρια. Δεν μας αρέσει να βάζουμε μόνο τα σπόρια στο τζατζίκι. Η αλήθεια είναι, ίσα ίσα στο τζατζίκι όταν το φτιάχνουμε, θέλουμε να βγάλουμε την παραπανήσια υγρασία από το αγγούρι, φιλαράκο. Εντάξει. Λοιπόν, κόβω και το καροτάκι μου εδώ, ωραίες φέτες. Καλά, με το μαντολίνο θα μπορούσαμε να το κόψουμε όλο, αλλά μαντολίνο δεν έχει το όλο στο σπίτι. Έχεις μαντολίνο εσύ, Διόνυση, σπίτι? Έχω. Αλήθεια. Ναι. Έλα ρε. Θα βγάλεις μια φωτογραφία τώρα από το σπίτι να μου το στείλεις. Αλήθεια. Άμα το κάνεις θα το δείξουμε και στην κάμερα ότι το έχεις. Αλήθεια σου λέω, δεν έχω θέμα. Λοιπόν, για τώρα τι θα κάνουμε. Έχουμε κόψει ωραία τα λαχανικά μας εδώ πέρα. Θα προσθέσουμε κρύο νεράκι. Κρύο όμως παγωμένο. Και λίγο πάγο. Οπότε το παγωμένο νερό έχει την ιδιότητα να ψήνει τα λαχανικά μας και να τα κάνει έτσι πολύ πολυμορφικά. Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη λαχανικά για να σας δείξω πώς είναι. Κοιτάξτε πώς είναι τώρα το αγκουράκι. Μαλακό και είναι παράξενο, σωστά. Δεν είναι εύκολο να το φας, δεν έχει δάγκωμα. Δηλαδή, όταν θα πάρω στη σαλάτα μου, θα πιεστεί και θα γίνει έτσι. Οπότε δεν μου αρέσει. Αλλά άμα το αφήσει το πάγο 2-3 ώρες, και τι θα γίνει. Εδώ, θα πάρω και τη σαλάτα μου. Τέλεια. Το βλέπεις. Παίρνει σχήμα, γίνεται κυματοειδές και ουσιαστικά είναι τελείως διαφορετικό υλικό, δηλαδή έχει δάγκωμα, άκου. Ενώ πριν πώς ήτανε, ήταν λίγο νιανιά να το πούμε. Τώρα έχει πραγματικά σώμα και έχει ουσία. Τι θα κάνω. Θα πάρω ένα σουρωτήρι και θα σουρώσω τα λαχανικά μου. Κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε πόσο όγκο έχουμε πάρει. Πραγματικά με λίγο αγκουράκι, λίγο κολοκύθι και λίγο καρότο. Κοίταξε εδώ όγκο που μπορείς να πάρεις σε μια σαλάτα. Μπορείς να κάνεις μια σαλατάρα πολύ γκουρμέ. Εντάξει, βλέπετε πόσο ωραία που φαίνονται. Δεν φαίνονται πολύ ωραία, ρε φίλε. Ε, είναι καταπληκτικό. Τώρα, παίρνω τα λαχανικά μου, τα βάζω σε ένα μπολάκι. Και τώρα τα καημένα τι θέλουν, ρε φίλε Διονύση, εδώ πέρα. Τίποτα δεν θέλουν. Θέλουν λίγο σημασία. Η σημασία που έχουμε είναι μπροστά μας. Πού είναι? Εδώ, στην υπέροχη βινεγκρέτ που κάναμε. Θα ρίξουμε τη βινεγκρέτ μέσα. Η βινεγκρέτ μας είναι ζυγισμένη για τη σαλάτα που θα κάνω. Είναι ακριβώς. Εδώ. Και θα ανακατέψω λίγο με ένα κουτάλι. Γιατί θέλω η βινεγκρέτ να δουλέψει πάνω στα λαχανικά και να τα γεμίσει γεύση. Κοίταξε εδώ. Εντάξει, πόσο απορρόφησε. Βλέπεις πόσο απορρόφησε τη βινεγκρέτ μέσα. Είναι σαν σφουγγάρι και πραγματικά απορρόφησε κατευθείαν το κολοκύθι, τη βινεγκρέτ μέσα και έχει γίνει ένα μοναδικό σνακ. Ακόμα και έτσι όπως είναι σκέτο. Δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτικό. Και ήρθε η ώρα να συνεχίσω να προσφέρω φρεσκάδα στη συνταγή μου. Γιατί όπως σας είπα, κάνουμε μια καλοκαιρινή συνταγή. Θέλουμε φρεσκάδα. Οπότε, λίγο νεκταρίνι. Θα ήθελα να βάλω ροδάκινο, αλλά δεν μπορώ. Το ξέρεις γιατί, Διονύση, δεν μπορώ. Όχι, δεν μπορώ να το πιάσω. Βερίκο κοροδάκινο δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δεν υπάρχει έτσι. Οπότε, άμα θα έρθω στο σπίτι σου κάποια στιγμή, να ξέρεις ποτέ μα ποτέ δεν μου μαγειρεύεις κάτι που να έχει ροδάκινο. Εκτός αν είναι καθαρισμένα, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, την κομπό στα ροδάκινο την τζακίζω, δεν υπάρχει. Μ' αρέσει πολύ το ροδάκινο. Αλλά στεναχωριέμαι γιατί δεν μπορώ να το φάω. Πώς λέγεται αυτό το φρούτο, φίλε Διονύση? Βανίλια. Αυτός είσαι. Βανίλια, τρομερό φρούτο. Γεμάτο φυτικές ίνες. Γεμάτο φρεσκάδα, κοιτάξτε εδώ μία σαλατάρα που γίνεται. Βλέπετε, υπάρχει, είναι φανταστικό. Και ουσιαστικά το μόνο που μας λείπει εδώ πέρα είναι να ανακατέψουμε όλα τα υλικά και να αφήσουμε τη βινεγκρέτ μαζί με τα φρούτα και μαζί με τα λαχανικά. Τώρα, σε περίπτωση που θέλουμε έξτρα όγκο
στη σαλάτα μας, γιατί μπορούμε να την αφήσουμε και ως έχει. Μπορούμε να ρίξουμε λίγο μίξ λαχανικών από αυτό το έτοιμο που παίρνετε στα σούπερ μάρκετ. Μπράβο. Δεν θα βάλουμε πολύ και θα φροντίσουμε τη στιγμή που το ρίξουμε μέσα και ανακατέψουμε να καταναλωθεί κατευθείαν η σαλάτα, να μην την αφήσουμε στην άκρη και περιμένει, γιατί αυτά τα φιλαράκια με τη βινεγκρέτ χαλάνε, ενώ τα φρούτα και τα λαχανικά που πριν με τη βινεγκρέτ γίνονται καλύτερα. Αυτό είναι το οξύμορο. Ότι τα κάτω λαχανικά που έχουμε γίνονται καλύτερα καθώς περνάει η ώρα, ενώ τα πάνω λαχανικά όταν μπει η βινεγκρέτ αρχίζει και τα οξυδώνει, γιατί είναι μαλακά φιλαράκια. Οπότε, μεταφέρω όπως είναι σε ένα μπολ. Να το κάνω έτσι πιο σεξι. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Μία σαλατάρα όνειρο. Θέλω και λίγο κατσικίσιο τυρί για να προσθέσω πρωτεΐνη στο φαγητό μου. Εδώ. Γιατί το μόνο που στερείται αυτό το φαγητό είναι η πρωτεΐνη. Οπότε θέλω λίγο κατσικίσιο τυρί. Δεν θα το ψήσω, δεν θα το πειράξω. Θα το αφήσω όσο έχει ομό. Θέλω μία φρεσκάδα. Εδώ. Και εδώ. Βάλτε το κατσικίσιο να υπάρχει. Αφήστε ο καθένας που θα πάρει μία μερίδα να πάρει και ένα κομμάτι κατσικίσιο. Θα ρίξω λίγο κουνάρι, καβουρδισμένο, έξτρα πρωτεΐνη πάλι και βέβαια τις φραουλίτσες μου στο τέλος. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Αλαστικό δεν υπάρχει. Εδώ και εδώ. Τώρα, τα μυρωδικά που πάνε πολύ σε αυτή τη σαλάτα είναι τα πολύ φρέσκα καλοκαιρινά μυρωδικά. Δηλαδή, δυόσμος, βασιλικός, ίσως λίγο φρέσκια ρίγανη, ματζουράνα. Δεν πάει τώρα, δεν δρολίβαμε και θυμάρει σε αυτή τη σαλάτα, το καταλαβαίνετε. Και άμα δεν το καταλαβαίνετε, σας το λέω για να το καταλάβετε. Θέλει φρεσκάδα. Θέλει να μας θυμίζει καλοκαίρι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο δυόσμος είναι το μυρωδικό του καλοκαιριού, ίσως περισσότερα από τα κοκτέιλ. Οπότε βάζω και λίγο δυόσμο από πάνω για να μου δώσει αυτή τη φρεσκάδα. Και βουαλά. Αυτή η μοναδική σαλάτα είναι για αστέρι Μισελέν. Για την καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και κατσικίσιο τυρί, ξεκινάμε με τη βινεγκρέτ. Σε μπολ βάζουμε τη μουστάρδα, το μέλι, αλάτι, πιπέρι, το βαλσάμικο και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε αργά το ηλιέλαιο, ανακατεύοντας συνέχεια μέχρι να δέσει η σάλτσα. Για τη σαλάτα, κόβουμε με ένα πίλερ το κολοκύθι, το αγγούρι και το καρότο σε λεπτές φλούδες και τα βάζουμε σε ένα μπολ με κρύο νερό και πάγο. Σουρώνουμε τα λαχανικά και τα βάζουμε σε μπολ. Προσθέτουμε τη βινεγκρέτ και ανακατεύουμε. Κόβουμε το νεκταρίνι και τη βανίλια σε μικρά κομμάτια και τα βάζουμε στο μπολ. Προσθέτουμε την ανάμεικτη σαλάτα και ανακατεύουμε. Βάζουμε το κατσικίσιο τυρί σε κομμάτια, το κουκουνάρι και τις φράουλες και σερβίρουμε μαζί με δυόσμο. Και ήρθε η ευχάριστη στιγμή να απολαύσω αυτή τη σαλάτα. Πραγματικά δεν υπάρχει. Είναι τόσο ολοκληρωμένη, έχει λίγο απ' όλα. Η κάθε μπουκιά είναι πραγματικά έκπληξη γιατί έχει τόσες μοναδικές γεύσεις που όντως κολλάνε μεταξύ τους λόγω του ότι κάναμε μια καλή βινεγκρέτ και αξιοποιήσαμε τόσο καλά τα λαχανικά μας και τα φρούτα μας. Λοιπόν, δεν υπάρχουν. Τώρα το δύσκολο κομμάτι ή να σταματήσει να τρώσει αυτή τη σαλάτα και να πα στο επόμενο γεύμα. Που θεωρώ ότι άμα κάνετε μια τέτοια σαλάτα, δεν θα έχει κυρίως γεύμα. Αυτό θα είναι το κυρίως σας γεύμα. Φανταστική.